Ζητήματα επιβίωσης για τον φετινό χειμώνα αναμένεται να αντιμετωπίσουν αρκετοί ξεναγοί σε επίπεδο Κρήτης, καθώς δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα 50 ένσημα, με τους ίδιους να έχουν μείνει οικονομικά ξεκρέμαστοι. Δεν έχουμε συγκεντρώσει τα κατάλληλα, τα απαραίτητα ένσημα, έτσι ώστε να έχουμε το Ταμείο Ενεργείας για το 2021 και το 2022. Δυστυχώς για την περίπτωσή μας δεν έχει προς το παρόν γίνει κάποια ρύθμιση. Το 2021 ήταν καλύτερο. Δεν είναι όμως η κανονική σεζόν. Δούλεψαν αρκετοί ξεναγοί λίγο. Οπότε αυτό το λίγο που δούλεψαν με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αναπληρώσει τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν το 2020. Αυτό που ζητούν είναι επίδομα ανεργίας, όπως συμβαίνει και σε άλλα τουριστικά επαγγέλματα, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. Το ότι είχαμε αρκετό κόσμο δεν σημαίνει απαραίτητος βεβαίως ότι είχαμε και δουλειά όλοι ξεναγοί. Είχαμε λοιπόν αρκετό κόσμο, σίγουρα αρκετοί συνάδελφοι δούλεψαν, πήγαν καλύτερα από το 2020, αλλά όπως καταλαβαίνετε ερχόμενοι από μια χρονιά πολύ πολύ δύσκολη για να μην πω καταστροφική όπως το 2020. Εμείς είχαμε ένα ποσοστό ανεργίας άνω του 90% και με όχι την κατάλληλη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, καταφέραμε με τον τρόπο αυτό να μπαλώσουμε κάποιες τρύπες. Θα τολμήσω να πω γύρω στο 90% των ξεναγών θα περάσουν το χειμώνα αυτό χωρίς κανένα εισόδημα. Οπότε το επίδομα ανεργίας είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε οικογένειες με παιδιά, με καθημερινά έξοδα, με διατροφή πρώτα απ' όλα, με φροντιστήρια, με έξοδα κίνησης, με βενζίνη να ανεβαίνει, με πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά, με αυτά το λίγο που δουλέψαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Ξεναγοί, λόγω κορονοϊού, δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα ένσημα, τα 50, για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, όπως επίσης και μια κατηγορία που δεν εντάσσεται στο Ταμείο, δεν θα μπορεί να μπει στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί, και αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο, δεν εμφανίζονται τα ένσημα των αναστολών. Και για τα δύο θέματα καταθέτουμε σήμερα τροπολογία. Όπως περιέγραψαν, το 2020 ήταν μια καταστροφική χρονιά για τον κλάδο τους, σε αντίθεση με τη φετινή τουριστική σεζόν, όμως σε καμία περίπτωση, όπως είπαν, δεν μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές εκκρεμότητες του 2020, αλλά και τις νέες, με τους ίδιους να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.